να λυπηθείτε, να λυπηθείτε αν δεν δώσουν και την Ακρόπολη. Να παρακαλείτε να μην δώσουν την Ακρόπολη. Η μανία τους είναι να αφανίσουν την Ακρόπολη. Αυτά τα έθνη, τα άνομα, τα διαβολικά έθνη, δεν θέλουν την Ελλάδα. Και έσαστε, λέγει, μισούμενοι υποπάντων των εθνών δια το όνομά μου. Αυτά τα είπε ο Θεός, δεν τα λέω εγώ. Θα σας μισήσουν όλα τα έθνη, λέγει, γιατί είστε παιδιά δικά μου. Γι' αυτό θέλει ο Θεός τα παιδιά του, τα οποία είναι κοντά του, να είναι παιδιά με τόλμη, να είναι παιδιά με ψυχή, να είναι παιδιά με αγώνα, όχι να είμαστε άνθρωποι χωρίς. Δηλαδή εσείς τώρα τι λέτε, να τους αφήσουμε να εξακολουθούν να κάνουν αυτό που κάνουν? Γιατί εδώ πέρα λέμε αυτοί, αλλά αυτοί είναι Έλληνες που μας κυβερνάνε, δεν είναι ξένοι. Είναι, δεν έχει σημασία, είναι Έλληνες μασόνοι, να το πω λίγο έτσι. Και ο ελληνικός λαός είναι Έλληνες χριστιανοί και Έλληνες ειδωλολάτρες. Δεν είναι όλοι Έλληνες χριστιανοί. Άρα λοιπόν, τι θα κάνουμε, δηλαδή τι ευθύνη έχουμε εμείς απέναντι σε αυτό? Αυτό θέλω να πω εγώ. Να μας πείτε εσείς σύμφωνα με το τι θέλει ο Θεός, ας πούμε. Εντάξει, εμείς το ξέρουμε, ο προσωπικός αγώνας του κανένας, ναι, αλλά ο κοινωνικός. Δηλαδή εμείς θα πούμε. Δεν μας αρέσει αυτή η κοινωνία έτσι όπως είναι και την αφήνουμε. Γιατί εμείς τους αφήσουμε. Εμείς τους αφήσουμε. Από τη φάση του Κυρίου. Εντάξει. Δια τούτο λέγει γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές εάν αγάπην έχετε εναντίδης. Θα σας γνωρίσει ο κόσμος, λέγει, ότι είστε δικοί μου μαθητές, δικά μου παιδιά, από το δικό μου το στρατεύμα, εάν αγάπη έχετε να λύσετε. Όταν έχουμε αγάπη ο ένας με τον άλλο, σίωμε τα πάντα. Τα πάντα. Όχι, άρα αυτούς που δεν έχουμε αγάπη και τους βλέπουμε, όχι επειδή είναι μορφωμένοι, επειδή έχουν τα οικονομικά το ένα το άλλο, τους ψηφίζουμε και τρέχουμε από πίσω, δηλαδή έχουμε και εμείς ευθύνη, αυτό θέλω να πω. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, αυτό. Γιατί υπάρχουν κάτι άλλοι άνθρωποι που είναι καλοί και μερικοί από αυτούς φύγανε, ας πούμε, εντάξει να μην πούμε άριστοι, αλλά και ο Παπαθεμελής έφυγε και μερικοί δεν ψηφίζουν, κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι έχουν ακόμα κάποια ηθική μέσα τους, ψωγνοούμε όμως. Και πηγαίνουμε εκεί που υποτίθεται ότι έχουν τη δύναμη. Τι δύναμη έχουν αυτοί? Αυτοί πάνε να μας... Εγώ θα προσθέσω κάτι. Ναι. Έκανε μία ψηφοφορία και βγήκε. Έκανε δεύτερη ψηφοφορία και βγήκε. Σωστό. Τα παιδιά του Θεού που ήσαν να πάνε να πούνε όχι. Όχι. Ουδένας από τα παιδιά τα οποία... Ένας. Και όχι μόνο. Πόσα κηρύγματα τους έκανε στον Άγιο Γιώργο? Χιλιάδες κυρίες. Πήγαν να ψηφίσουν και να πούνε εμείς δεν θέλουμε τούτο το πρόγραμμα το οποίο είναι. Εφόσον... Δεν είχαν εμπεδώσει εκείνο που ακούσουν, Πήγαν οι δικοί του και τον ψήφισαν. Δεν μπορούσαν να συντελώσουν. Καλά έκανε. Πήγαν και τον ψήφισαν. Καλά έκανε. Αλλά έτρεξε μόνος του και βγήκε πρώτος. Δεν είχε άλλο να τρέξει μαζί σου. Ναι, αυτό είναι. Ναι, αλλά προσπαθούν όμως να πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς το αγγιμίσουμε. Έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θυμόμαστε και αυτοί τρέχουν, όπως και ο Ιούδας. Έτρεχε και λέει ο Χριστός, εσείς κοιμόστε, σηκωθείτε και προσευχηθείτε. Στην Αγιά σας, δεν εγκαταλείπει ο Θεός στην Ελλάδα. Ο Θεός στην Ελλάδα του δεν την εγκαταλείπει κατ' ουδένα λόγο. Όπως ζει αυτό. Γιατί έχει μια χώρα που είναι στην Ελλάδα. Να κάνει. 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 Στο μοναστήρι. Θα καλέσω έναν εαυτό μας να μην μας θερήσει τη μανούλα μου. Γιατί η σκέπη της Ελλάδος είναι η Παναγία. Αυτή επρωτοστάτησε εναντίον των Ιταλών. Αυτή πρωτοστάτησε εναντίον άλλων εκφυγείου πολέμου.
Αυτοί πρωτοστάτησαν την δυσκολία. Αυτοί όμως εφώναξαν τις 7 Φεβρουαρίου. Όχι, 7 Σεπτεμβρίου. Αυτοί εφώναξαν το σύστημα. Και λέει, τι με φωνάζετε, να τα χάλασε. Επιτρέπω κι εγώ να φάτε ένα ξύλο για να τη συνέλθω. Συνήρθαμε. Φεύγει από εκεί, ερχόμεθα εις τον Αύγουστο. Πότε πέφτουν οι φωτιές. 23-24 Αυγούστου, που είναι τα 8 μέρα της Πανεγύρου. Ίσως συνέρχεται, δεν συνέρχεται κανείς. Κανείς δεν ομιλεί. Το φοβερό πράγμα είναι ότι κανείς δεν ομιλεί. Εκείνοι οι δημοσιογράφοι δεν γράφουν τίποτε, τίποτε. Άμα μπεις εσύ μια λέξη, μας κάνει κάτι ηχητικό. Είπαμε προηγουμένως για τον Παπαθηναϊκό. Βγήκε ο άνθρωπος του Θεού να βάλει μια τάξη σύμφωνα με την πρόοδο. Θέλετε πρόοδο, κάνετε αυτό που σας λέω. Του είπαν ότι βγήκε να μας κάνει κάτι θετικό. Λοιπόν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ανοίγουν τα φίλια μου. Υπάρχει καλό νοτιό να μας για τις κάρτες. Κάρτες σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε μία κάρτα δεν θα δεχτείτε, ούτε μία. Δεν ξέρουμε πού κρύβεται αυτός ο τρισκατάρατος που κρύβεται. Δεν ξέρουμε πού κρύβεται. Μακριά από τις κάρτες, μακριά από τις κάρτες, μακριά από τις κάρτες. Αυτός θα πιάσει τρία πράγματα. Θα σας τα πω πάλι, σας τα είπα, θα σας τα επαναλάβω. Πρώτο θα πάρει την κηδεία. Σήμερα ο κόσμος είναι το φαγωγό του πάγου. Πείομαι να αύριο να καραποτινήσουμε. Έλεγαν οι επιτουροί, φάτε, πιέτε, χορτάστε, διασκεδάστε, μετήστε, φορνεύσετε, ό,τι θέλετε κάνετε, αύριο θα πεθάνουμε. Αυτό το σύνθημα των επικουρίων, των ειδωλολατρώντερων. Αυτό κάνουμε σήμερα. Θα έρθει να σου πάρει την κοιλία και να σου πει, αν δεν πάρεις τον αριθμό μου, δεν έχει να πας τίποτα. Λοιπόν, θα αρχίσουν οι μητέρες. Τα παιδάκια μου θα αφήσουν να πεθάνουν, τα παιδάκια σου είναι του Θεού. Και εκείνος από ψηλά είπε ότι όχι μόνο να πάρτο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εμπαντή ρήματι εκπορευωμένου αισθώματος Θεού. Θα μιλάς τα λόγια μου και εγώ θα σε χορτάνω. Αυτήν τη στιγμή αν καθίσουμε ως το βράδυ και ως αύριο το πρωί δεν θα πούμε να σηκωθούμε. Εδώ θα είμαστε. Γιατί, διότι είναι αλόγια του Θεού. Πρώτα λοιπόν την κοιλία. Δεύτερο. Θα σε δέσει να μην μπορεί να πάει ούτε σε συγγενείς σου ο οποίος είναι μακριά από σένα, ούτε να κόψεις θάλασσα, ούτε να μπεις σε αεροπλάνο, ούτε να μπεις σε πλοίο, ούτε να μπεις σε σιδηρόδρομο, πουθενά. Θα πάει να μπεις στο πλοίο, δώσουν την κάρτα. Δεν είναι, δεν θα μπεις. Θα μπεις στο αεροπλάνο, δώσουν την κάρτα. Δεν είναι, δεν θα μπεις. Θα πάει στο σιδηρόδρομο. Δεν θα μπεις, αλλά δεν έχεις την κάρτα. Το λοιπόν, σε έκοψε. Μα έχω ανάγκη να πάω να δω το δικό μου, γιατί με φωνάζει, γιατί είναι άρρωστο, γιατί. Κάρτα. Κάρτα. Και η κάρτα ότι θα έχει πάνω τον αριθμό να ανοιχτήσει. Και φεύγουμε εδώ. Ο κλαθμός και ο βρυγμός θα έρθει αύριο όταν εσύ λίγα χρηματάκια που έχεις θα έχεις στην τράπεζα. Θα δώσει διαταγή και θα πει. Δεν θα δώσετε σε κανένα χρήματα αν δεν έχει την κάρτα. Το λοιπόν, πάει εκεί, δώνει την κάρτα σου, δεν έχω. Δεν έχεις χρήματα. Ποιοί πάντας, λέει, ποιοί πάντας, θα εξαναγκάσει όλους, λέει, μεγάλους και μικρούς, δούλους και ελεύθερους, βασιλείς και άρχοντας, πάντας, λέει, πάντας. Και θα τους δώσεις το αριθμό, μου λέει, στο χέρι το δεξί, για να μην μπορούμε να κάνουμε το σημείο του σταυρού, και στο μέτωπο.
θα είναι φανερή την πνευματική μου. Θα περπατούν και θα του βλέπετε ότι είναι δική μου. Και πρέπει να τους ακολουθήσετε. Αυτό λέει ο Αντίχριστος. Και τότε τι έχουμε να πούμε. Πού θα πάμε. Θα έπιασε και τα τρία αυτά σε υποδούλωση. Ενώ θα είμαι έτοιμη να ζήσουμε με λίγα φωσταράκια, να ζήσω με μια κουταλιά λάδι, το οποίο σε κρατεί όλη την ημέρα, μια κουταλιά με το κοτάρι της σούπερ, λάδι, πάρε το πρωί και σε κρατεί όλη την ημέρα. Δεν έχεις ανάγκη τίποτα. Θα ζήσουμε με λίγη νελιά, την ελιά λέει, το έλαιο και το νίνο, δεν θα τα στερήσει ο Θεός. Θα τα έχει ελεύθερα αυτά. Δεν θα τα αφήσει στον Αντίχριστο. Και όταν έχουμε αυτά τα δύο, θα περάσουν. Μπορεί να είναι και θα περάσει. Και όταν έρθουν οι δύο προφήτες, ο Ενόχ και ο Ηλίας, και θα κάνουν πόλεμο εναντίον του Αντιχρίστου, τότε θα είναι και ο ναός του ελεύθερος στα Ιεροσόλυμα, ο ναός του Σολομώντος, ο οποίος θα χτιστεί, και θα μπει μέσα, λέει, και θα καθίσει στο θρόνο των δεσποτικών και θα πει ότι εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός. Γι' αυτό είπαμε ότι θα έρθουν τόσα πολλά δεινά, θα έρθουν τόσες πολλές τρικυμίες που δεν ξέρουμε μέσα σε εκείνα τα αφαισμένα κύματα ποιος θα ζήσει. Αλλά θα έχετε πάντοτε κατά νου ένα πράγμα. Τα παιδιά του ο Θεός δεν θα τα εγκαταλείψει ποτέ. Ένα του. Έπειτα ο διάβολος δεν έχει δύναμη καθόλου. Είναι ένα θηρίον, ένα λιοντάρι που το έβγαλε τα δόντια ο Θεός και τα νύχια. Το λοιπόν, αυτό παίζει με ένα βρέφο. Είναι δικά. Απέσει πάνω το δίδυμο, δεν περιμένει. Να το δαγκάσει δεν έχει εδώ. Να το σχίσει δεν έχει εδώ. Νύχια. Το λοιπόν. Αφής ανεστήθη ο Χριστός μας, εξαλείφθη πάσα δύναμη στο διαβόλου. Δεν υπάρχει. Δύναμη δεν έχει καθόλου πλέον. Όσοι έχει ένα βρέφος μόλις γεννηθεί από τη μανούλα του, τόση δύναμη έχει. Γι' αυτό μη φοβάστε, παιδάκια. Μη δηλιάτε, μην τρέμετε. Εάν θέλει να πεθάνουμε με το μας, ξέρετε τι είναι η πνοή του ανθρώπου που φεύγει η ψυχούλα. Ένα τσικ. Και έβλεπε. Μη φοβάστε, λέγει, από τον αποκτηνόντον το σώμα. Όταν φύγει η ψυχή, άσκω, τότε θέλει ας κάνεις το σώμα. Φοβηθείτε μάλλον από εμένα, λέγει, που έχω δύναμη να αποκτείνω και το σώμα σου και να σε βάλω και στην αιώνια κούραση. Εμένα να φοβάστε, λέγει, όχι αυτούς.